Κοιτάξτε, διάλεξαμε δύο εντεκάδες στο σημερινό παιχνίδι, στο πρώτο και στο δεύτερο μήνυμα. Θα έλεγα ότι τακτικά ήμασταν πάρα πολύ καλά στο πρώτο μήνυμα, στο αμυντικό μας κομμάτι. Όπως θέλαμε να πρεσάρουμε ψηλά. Όμως εκεί λίγο στο διεκδικητικό κομμάτι, όταν είχαμε την μπάλα, δεν ήμασταν κινητικοί. Θα έλεγα ότι εκεί είχαμε ένα πρόβλημα για να βγάλουμε ευκαιρίες. Τακτικά όμως στο αμυντικό μας κομμάτι ήμασταν άριστοι. Στο δεύτερο μήχρονο, παρόλο που παίζαμε με παίκτες σε διαφορετικές θέσεις και κάναμε κάποιες δοκιμές, όπως το Νέιρα να παίζει μόνο του μπροστά, νομίζω ότι δείξαμε καλή διάθεση. Είχαμε τον γκολ, είχαμε και μία-δύο φάσεις να σκοράρουμε δεύτερο γκολ. Θα έλεγα τον γκολ να προσέξουμε στο τέλος με μία-δύο φάσεις που μας έκανε Λάρισα εκεί. Θα πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι ακόμη και σε φιλικά, να μην δεχόμαστε ευκαιρίες. Γενικά είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια. Το θετικό είναι ότι δεν έχουμε τραυματισμούς εκτός του Κοροβέση που ελπίζουμε να είναι κάτι σοβαρό. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στην προετοιμασία, να μην έχουμε τραυματισμούς, ώστε όλοι οι παίκτες να βγάλουν αυτό το στάδιο της προετοιμασίας υγιής. Είναι σημαντικό για το γεγονός ότι ο ΟΦ κερδίζει και φτιάχνει και ψυχολογία και χαρακτήρα νικητή από τα πρώτα φιλικά. Αυτό που έχω πει στα παιδιά είναι ότι δεν θέλουμε να χάνουμε ούτε στα φιλικά. Αυτή την νοοτροπία θέλουμε να χτίζουμε. Ακόμη και στα φιλικά να παίρνουμε νίκες. Γιατί έτσι χτίζεται η νοοτροπία νικητή. Αυτή την νοοτροπία που θέλουμε να έχουμε στην ομάδα μας.